να δουλέψουμε περισσότερο. Και μάλιστα τόνισε ότι όποιος δεν έχει διάθεση πρέπει να το πει από τώρα, γιατί οι υποθέσεις είναι δύσκολες, πρέπει να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Το ψαλίδι στους πόρους της αυτοδιοίκησης δεν θα οδηγήσει σε αυξήσεις στα δημοτικά τέλη του Ηρακλείου, όπως διαβεβαιώνει σήμερα ο Γιάννης Κουράκης, ο οποίος αύριο θα έχει σειρά επαφών με δημάρχους του νομού Χανίων, προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι τα κρίσιμα οικονομικά ζητήματα που βάζουν μπλόκο στη λειτουργία των Δήμων. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα θεσμό να καταρρεύσει. Θα το στηρίξουμε αυτό το θεσμό και εκείνο που τόνισα και στους δημοτικούς συμβούλους, ότι σε καμιά περίπτωση εμείς δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την πεπατημένη της κυβέρνησης. Δηλαδή, σε καμιά περίπτωση δεν θα δώσω κατεύθυνση για αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών. Όχι. Σε συνάντηση με τη δημοτική του ομάδα, ο Γιάννης Κουράκης ζήτησε σκληρή δουλειά από όλους, καθώς όπως εξήγησε, η διάθεση για προσφορά έχει πλέον σημασία σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Αμυστή. Πρέπει να εκτιμήσουμε πώς θα υπηρετήσουμε την κοινωνία με το καλύτερο και υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν αυτή τη διάθεση, το κάνουν και τώρα. Με όποια θέση τους αναθέσω, όποια ευθύνη τους αναθέσω, το κάνουν και τώρα με πάρα πολύ χαρά. Στο νέο δημοτικό σχήμα θα υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα, τα οποία θα κληθούν να παρέχουν χωρίς μισθό τις υπηρεσίες τους, όπως άλλωστε ζήτησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένας δήμαρχος, ας πούμε, ενός μεγάλου νησιού με πληθυσμό μέχρι 20.000, ζήτημα τώρα να παίρνει 1.200 ευρώ καθαρά. Και το κακό είναι πως δεν έχει και τη δυνατότητα να δουλέψει. Το απαγορεύει ο νόμος. Άρα δεν είναι τώρα το κίνητρο το ότι παίρνω τόσα για να δουλέψω, είναι η διάθεση. Την ίδια ώρα ο Δήμος Ηρακλείου εντείνει τους ελέγχους για τους ασυνεπείς πολίτες που δεν πληρώνουν τα δημοτικά τέλη. Σε ένα πρώτο έλεγχο είδαμε ότι υπήρχαν 200 μηδενικές παροχές. Στείλαμε συνεργεία, υπήρχε ακίνητο 15.000 τετραγωνικά που δεν πλήρωνε δημοτικά τέλη. Δεν πλήρωνε δημοτικά τέλη. Πήγαμε 5 χρόνια πίσω και περίπου βεβαιώθηκε ένα ποσό 180.000 ευρώ για να έρθει να πληρώσει. Και νομίζω ότι ήταν και μια δραστήρια επιχείρηση με πάρα πολλά νομίζω κέρδη. Αυτό θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε.